Ένας παραμυθένιος γάμος έγινε πριν λίγες ημέρες στην Κορώνη με ποντιακή λύρα, σουβλάκια και τζατζίκι. Ο Ελληνορώσος Κρίσος Φιλάρετος Καλτσίδης πάντρεψε την κόρη του Αλίνα με τον Ελβετό πολωνικής καταγωγής επιχειρηματία Πάτρικ Ποπράφσκι. Την Παρασκευή το πρωί 10 ώρα στο Δημαρχείο έγινε ο γάμος του ζευγαριού και το απόγευμα στην οικία τους, παρουσία των καλεσμένων τους, έγινε μια παράσταση της τελετής από μένα. Η αναπαράσταση του γάμου ήταν μια ρομαντική τελετή στην οποία κυριαρχούσε η συγκίνηση. Η νύφη είχε επιλέξει ένα νυφικό του διάσημου σχεδιαστή Ελισάμπ κεντυμένο με κρύσταλλα και το πέπλο στο κεφάλι της ήταν κεντυμένο στο χέρι. Ενώ στη διακόσμηση κυριαρχούσαν τα τριαντάφυλλα και η δαντέλα. Μια τελετή ήρεμη, μεγάλη συγκίνηση και από τις δύο πλευρές. Το κλέντι που ακολούθησε είχε πολύ χλειδί αλλά και παράδοση. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ελληνική κουζίνα, ανάμεσά τους και σουβλάκια, και η νύφη δεν δίστασε να φάει ένα σουβλάκι φορώντας το πολυτελές νυφικό της. Το ζευγάρι επέλεξε τη μουσική για τη βραδιά της δεξίωσης που περιελάμβανε και ποντιακά τραγούδια με τα οποία ξεσηκώθηκαν οι καλεσμένοι. Ήταν πάρα πολύ πλούσιο και το τραπέζι είχε και ελληνική κουζίνα μεταξύ άλλων και ακούστηκαν και όλα τα είδη της μουσικής. Φυσικά το μέγεθος της εκδήλωσης ήταν διαφορετικό από τον καθένα του από εμάς. Όσον αφορά την εικόνα και την προσέγγιση όλης της δεξίωσης και της τελετής. Υπήρχε μια έτσι, προσέγγιση στο κομμάτι της δεξίωσης γενικά της βραδιάς που εντάξει, δεν θυμίζει μια βραδιά ενός απλού ανθρώπου. Ήταν κάτι πιο εντυπωσιακό. Η Αλίνα Καλτσίδη βρισκόταν στην Ελλάδα αρκετές ημέρες πριν και είχε φροντίσει να είναι όλα στην εντέλεια και μάλιστα μια μέρα πριν το γάμο ανέβασε στο διαδίκτυο φωτογραφίες της με τις φίλες της φορώντας πιτζάμες ενώ ο γαμπρός ήταν πιο ψύχρεμος και ήρθε στην Ελλάδα με το ιδιωτικό του Learjet παραμονή του γάμου. Την περασμένη Παρασκευή από το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν οι καλεσμένοι του ζευγαριού από το εξωτερικό. Σχεδόν 170 άτομα έφτασαν στην Κορώνη και οι περισσότεροι φιλοξενήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Ήρθανε την Παρασκευή δύο μισθωμένα αεροπλάνα, το πρώτο με 80 επιβάτες και το δεύτερο με 40. Επίσης ήρθαν και 10 Learjet με άλλους 45 προσκεκλημένους. Η Μεσσηνία για άλλη μια φορά έγινε αντικείμενο συζήτησης αφού ο γάμος της κόρης του Φιλάρετου Καλτσίδη ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κοσμικά γεγονότα.